Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να πούμε στην επικαιρότητα, γι' αυτό ας αξιοποιήσουμε τον χρόνο. Παρακαλώ. Ήδη είπα στο κήρυγμα ότι θα σας κάνω σήμερα εδώ μία αναφορά στο μεγάλο θαύμα που έκανε ο Άγιος Σπυρίδων στην Κέρκυρα εναντίον των παπικών. Παρακαλώ. Και επειδή είμαστε σε διάλογο με τους παπικούς και επειδή μερικές φορές οι εκκλησιαστικοί μας ηγέτες εκτρέπονται, δεν τηρούν τους κανόνες της Εκκλησίας, δεν τηρούν τη στάση των Αγίων και εισάγουν μέσα στον Ιερό Ναό τον Πάπα και καρδιναλίους και επισκόπους και συμπροσεύχονται, είναι πολύ καλό να δούμε πως τον 19ο αιώνα ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, μεγάλος κολυβάς, ο Άγιος Αθανάσιος Πάριος, ερμηνεύει αυτό το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος, που δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη ερμηνεία, είναι σαφές το θαύμα. Ήταν εκ μέρους του Αγίου Σπυρίδωνος μία εκ νέου, μία δεύτερη υποστήριξη της Ορθοδοξίας. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο έγινε της Νικαίας της πρώτης της Συνόδου υπέρμαχος, τώρα τον 19ο αιώνα γίνεται υπέρμαχος της Ορθοδοξίας εναντίον του παπισμού, ο οποίος είναι επίσης πολύ φοβερή αίρεση. Είναι φοβερό συγκλονιστικό θαύμα. Θυμούμαι κάποια φορά εδώ που το ανέφερα στο Αρχονταρίκι, ήταν κάποιοι Ρουμάνοι θεολόγοι και φοιτητές, οι οποίοι πρώτη φορά το άκουγαν και λέει: «Πάτερ, αυτό πρώτη φορά το ακούμε. Και να μας δώσετε το κείμενο για να το μεταφράσουμε και στα ρουμανικά, να το μάθουμε και στα ρουμανικά». Και έγινε αυτό. Μεταφράστηκε το θαύμα στα ρουμανικά. Διότι μας τονώνει αυτό και εμάς οι οποίοι αγωνιζόμαστε εναντίον του παπισμού, εναντίον της πανερέσεως του οικουμενισμού, εναντίον των Προτεσταντών, εναντίον του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, έχουμε μία εν της πράγμαση θαυματουργική απόδειξη ότι πρέπει να τους αποδιώξουμε τους αιρετικούς μέσα από την Εκκλησία. Μην τους βάζουμε μέσα στην Εκκλησία. Και μάλιστα συλλειτουργούν μαζί μας, τους ασπαζόμαστε κτλ. Ουδέποτε αυτό θα το ενέκριναν οι Άγιοι. Ούτε ο Άγιος Σπυρίδων, ούτε οι κολυβάδες Άγιοι που σχολιάζουν το θαύμα εδώ. Εδώ λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος Πάριος έχει γράψει το βιβλίο αυτό «Ουρανού Κρίσης», έτσι λέγεται, το οποίο έχει τα εξής, δεν θα σας το διαβάσω όλα, να πάρετε μία ιδέα μόνον περί του πόσο σκληρά εκφράζεται ένας Άγιος. Μερικές φορές εγώ πάω να πω καμιά λέξη και συγκρατιόμαι, λέω θα σκανδαλίσω τον κόσμο κάτω. Και μερικοί σκανδαλίζονται και μάλιστα μου έχουν βγάλει και το ότι είμαι ακραίος και φανατικός. Όποιος δεν ξέρει τη γραμματεία και τα κείμενα και πώς εκφράζονται και μέσα στην Αγία Γραφή και πώς εκφράζονται οι Άγιοι, εμάς οι οποίοι τολμούμε και αρθρώνουμε ένα λόγο παραδοσιακό, μας θεωρούν ακραίους και φανατικούς. Από την πλευρά αυτή, ακραίος και φανατικός θα ήταν και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ακραίοι θα ήταν και οι Απόστολοι, ακραίοι θα ήταν και όλοι οι Άγιοι. Και όλοι οι άλλοι σύγχρονοι οικουμενιστές είναι χλιαροί. Ούτε ζεστοί ούτε κρύοι. Δεν έχουν τίποτα πάνω. Μερικές φορές και αδιάφοροι. Είναι αυτοί που λέει θα τους εμέσει ο Κύριος. Πρέπει να είσαι θερμός, λέει η Αποκάλυψη. Όφελον είσαι είναι θερμός. Πρέπει να είμαστε θερμοί στην πίστη μας. Όπως ήταν όλοι οι Άγιοι, προκειμένου να υπερασπίσουν τα δόγματα. Εδώ λοιπόν το κείμενο αυτό του Αγίου Αθανασίου Ουρανού Κρίσης έχει το νόημα, να σας πω τι νόημα έχει για μερικούς οι οποίοι δεν το αντελήφθησαν ακόμη, ότι το θαύμα που έκανε ο Άγιος Σπυρίδων εναντίον των παπιστών, παπιστάς τους λέει τους παπικούς, και τους εξεδίωξε κατά σκληρό τρόπο μέσα από τον ναό του, είναι ένα θαύμα που διαφέρει πολύ από όλα τα άλλα, δεν είναι ένα συνηθισμένο θαύμα, είναι μια κρίση του ουρανού, μίλησε ο ουρανός, μίλησε ο Θεός. Τι ανάγκη λέει έχουμε να κάνουμε διαλόγους με τους παπικούς, αφού ο Θεός μίλησε και τους έδιωξε ως αιρετικούς. Και πάμε εμείς να κάνουμε διαλόγους για να μάθουμε ποιος έχει αλήθεια και να αμφισβητούμε ακόμη και το αν εμείς έχουμε αλήθεια, γιατί όταν διαλέγεσαι, έτσι λένε αυτοί που κάνουν τους διαλόγους, μερικές φορές λέμε για να δούμε, μήπως και εμείς πρέπει να υποχωρήσουμε λίγο σε μερικά θέματα.
Είναι δυνατόν να υιοθετηθεί αυτό, να βρισκόμαστε κι εμείς σε αναζήτηση της αλήθειας? Ψάχνουμε να βρούμε την αλήθεια? Δεν έχουμε την αλήθεια, δεν έχουμε τη χάρη, δεν έχουμε το Άγιο Πνεύμα? Και προσπαθούμε τώρα να ψαχθούμε πού είναι η Εκκλησία? Είμαστε Εκκλησία? Είναι ο Παπισμός Εκκλησία? Είναι οι Προτεστάντες Εκκλησία? Δεν περνούν καν αυτά στο νου των Αγίων ανθρώπων, ούτε στο νου του Θεού, αλλά τους αποδιώχνει έξω, έξω, έξω η βλάσφημη, έξω η αιρετική. Αυτή είναι η στάση όλων των Αγίων, του Ευαγγελίου η στάση. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Ο Απόστολος Παύλος, οι άλλοι Απόστολοι, πώς ελέγχουν εναντίον των αιρετικών? Το ίδιο έκαναν και οι άλλοι Άγιοι. Το βιβλίο λοιπόν περιλαμβάνει τα εξής. Ο τίτλος του είναι «Ουρανού κρίσης, ήγουν θαύμα φρικτών του θαυματουργικοτάτου Σπυρίδωνος, δια του οποίου αιματέωσε τα σβουλά των παρανόμων παπιστών, μη συγχωρήσας αυτής να κτίσουν αλτάριον», αλτάριο σημαίνει τράπεζα, «μέσα εις τον εν κερκύρα Άγιον του Ναών». Είναι ο τίτλος του έργου. Το κεφάλαιο πρώτον, την διήγηση του θαύματος περιέχουν. Στο πρώτο κεφάλαιο διηγείται το θαύμα, πώς έγινε ένα φοβερό θαύμα. Δεν θα σας το πω όλο, θα σας το πω περιληπτικά. Κεφάλαιο Β, ότι ο εμπρισμός της αποθήκης όντως έργωνε στάθη του ουρανού. Το ότι κάηκε η αποθήκη που είχε πυρίτιδα μέσα και ανατινάχθηκε όλη η Ακρόπολη στις Κέρκυρες, εκεί που είναι οι κορφές, οι κορφοί οι δύο, αυτό ήταν από τον ουρανό, δεν ήταν τυχαίο ή έργο ανθρώπινο, και το αποδεικνύει εδώ ο Άγιος Αθανάσιος. Κεφάλαιο τρίτο, ότι η θαυματουργός αυτή του Θείου Σπυρίδωνος είναι κατά αλήθεια, ότι η θαυματουργία αυτή του Θείου Σπυρίδωνος είναι κατά αλήθεια αδέκαστος κρίσης του ουρανού μεταξύ των δύο εκκλησιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το θαύμα αυτό είναι μια αδέκαστος κρίσης περί του ποια από τις δύο εκκλησίες έχει το δίκαιο. Εμείς έχουμε τον ουρανό μαζί μας. Ο Θεός δεν τους στέλνει τους παπικούς. Τους έδιωξε ο Άγιος Σπυρίδων. Τι κάθεστε και διαλέγεστε μαζί τους? Και επίλογος παρένε συνέχων προς τους ομογενείς. Τώρα ένα-δύο σημεία εδώ που σημείωσα να σας πω. Λέει λοιπόν εδώ σε κάποιο σημείο ο Άγιος Αθανάσιος Πάριος ότι ο φιλάνθρωπος Κύριος τώρα εις τον ειδικόν μας αιώνα, τον 18ο αιώνα που ζει και ο Άγιος Αθανάσιος Πάριος, τότε έγινε το θαύμα, τον 18ο αιώνα, γι' αυτό λέει στον ειδικόν μας αιώνα. Το θαύμα αυτό έγινε το 1718, 11 προς 12 Νοεμβρίου του 1718. Εις τον ειδικόν μας αιώνα λοιπόν ετέλεσε εις ημάς διασπυρίδωνος του πιστού αυτού θεράποντος, είναι σχεδόν εις όλους γνωστόν. Πόσα κατάπαυτα δεν λείπει εκείνος ο Μέγας Άγιος από του να εκτελεί εις την ίσον των κορυφών, κορφού, μεγάλα και εξαίσια πράγματα, και τούτο είναι πλέον παραβέβαιον. Αλλά όμως εκείνο που υπερβαίνει όλα αυτού τα άλλα και στεφανώνει, δια να υπώ έτσι, τα θαύματα του Σπυρίδωνος, το μεγαλύτερο από όλα τα θαύματα του Αγίου Σπυρίδωνος, και όπου δικαίως δεν πρέπει να λέγεται απλώς θαύμα, αλλά θαύμα θαυμάτων, ή να υπώ καλύτερα και ορθότερα πρέπει να ονομάζεται κρίσης του ουρανού, εκείνο λέγω είναι η παραδοξωτάτη καταστροφή, ακούστε τώρα, των μυαρωτάτων Λατίνων. Ποιος από εμάς λέει σήμερα τους Λατίνους μυαρούς? Ποιος θα τολμήσει να πει? Αν εγώ το έλεγα χωρίς κείμενο θα με καθερούσαν, όπως με έδιωξαν από τους διαλόγους και από εδώ και από εκεί, επειδή αγωνίζομαι εναντίον του παπισμού. Των μυαρωτάτων Λατίνων, με την οποία, ακούστε, το λέγω και σκυρτά το πνεύμα μου, λέει ο Άγιος Αθανάσιος Πάριος, με την οποία τους απεδίωξεν ατιμότατα από τον θείον του ναών, όταν εμελέτησαν και εγγύς ήλθον να τον μολύνουν με το θεοστηγέστον αλτάριο. Και λέει εδώ ότι επειδή οι Κερκυραίοι, όντας τότε ακόμη κάτω από ξένη αρχή, δεν το διεφήμιζαν το θαύμα, φοβόταν και εκείνοι. Γι' αυτό λέει εγώ, θείο ζήλο κινούμενος, απεφάσισα να κάνω κοινότατον με την βοήθεια των τύπων. Το τύπωσε ο Αθανάσιος Πάριος, γιατί οι Κερκυραίοι φοβόταν να το δημοσιεύσουν. Και σας διαβάζω τώρα αυτό που λέει ο Άγιος Αθανάσιος εδώ για την κρίση του ουρανού.
Λέει λοιπόν εδώ, αλλά διαπίανε τι ανέγινε ήρητα πολλάκις, και πάλι το λέγομεν ότι δια να μην κτίσει ο αλαζόν ηγεμόν, ένας βενετός ηγεμόνας, ο γνωστός ο Ανδρέας Πιζάνης, το 1718 αρχινάβαρχος της Βενετίας, δια να μην κτίσει ο αλαζόν ηγεμόν μέσα εις των θείων του ναών το αλτάριο που εμελέτησε. Έτσι είπε και την πρώτη νύχτα, έτσι είπε και την δευτέρα, όταν κατόναρε φάνη εις αυτόν, εμφανίστηκε δύο φορές ο Άγιος και του έλεγε μην το κάνεις αυτό. Δεν σε συμφέρει, θα πάθεις ζημιά. Εκείνος επέμενε και το έκανε. Και λέει λοιπόν, του τέστη να μην θελήσει να κτίσει μέσα εις τον ναόν του εκεί, εις τον Άγιον του πλευρών, ακούστε, το αθέμητον και θεομίσιτον αλτάρι του. Θεομίσιτη Αγία Τράπεζα, η τράπεζα των Δυτικών είναι θεομίσιτη, αθέμητη και θεομίσιτη, το αθέμητον και θεομίσιτον αλτάρι του. Και λέει, γιατί τόση θρασί της εναντίον το θερμό σε παρακαλούν τον κτλ, άμποτες να μην ήθελες. Και παρακάτω εδώ όταν κάνει την εκτίμηση λέει ότι κατά αλήθεια είναι μία αδέκαστος του ουρανού κρίσης. Κρίσης με την οποία ο ουρανός άνωθεν έδειξε σήμερον, ποια από τας δύο εκκλησίας βαστά την αλήθεια. Ήγουν ποια από τας δύο κρατεία παρασάλευτα τα θεοπαράδοτα και αποστολικά δόγματα κατά τας αποστολικάς και πατρικάς παραδόσεις, και ποια υθέτησε και ανέτρεψεν αυτά όλα και με τα σκακά της καινοτομίας αφορμή η μία εκκλησία να σχιστεί εις δύο, και, του, και ταύτην την ψυχοφθόρων και κακή στην διαίρεση των δύο εκκλησιών και τα λοιπά. Και παρακάτω λέει, σήμερα λοιπόν ο ουρανός έκρινε σήμερον ποια είναι κατά αλήθεια και σχισματική και κακόδοξη αιρετική και άξιοι του αιωνίου πυρός. Συζητούμε χρόνια, είναι αιρετική ή παπική? Έδειξε λέει ποιοι είναι σχισματικοί και αιρετικοί και άξιοι του αιωνίου πυρός. Σήμερον ο ουρανός άνωθεν δια της δεξιάς του, άνωθεν μεγάλου προστάτου της Ορθοδοξίας Θείου Σπυρίδωνος, ολοφάνερα και καθαρότητα απεφάσισε πως η Ανατολική Εκκλησία είναι Ορθόδοξος, ευσεβεστάτη, αποστολική και αγία. Η δε Δυτική εκ του εναντίου είναι κακόδοξη, αιρετική, δυσεβεστάτη, παπιστική και πονηρή. Και λέει, έπαυσαν λοιπόν οι άπειρες λογομαχίες, έπρεπε να μην να σταματήσουμε να κάνουμε διαλόγους, τι χρειάζονται οι διάλογοι. Έπαυσαν οι άπειρες λογομαχίες και λογοτριβές, ότι ναι, σήμερον κατά αλήθεια ο ουρανός μίλησε. Αφού μίλησε ο ουρανός, μίλησε ο Θεός, τι τις θέλουμε εμείς τους διαλόγους με τους παπικούς. Και αναντήρητα έδειξε ως αληθέστατα, ως γραφικότατα όλα εκείνα όπου πρώτος ο ιερός Φώτιος, ότι είχε δίκιο ο Άγιος Φώτιος, και παρακάτω λέει ότι σήμερα ο ουρανός άνωθεν επεκύρωσε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, επεκύρωσε και επεσφράγγισε τους λογικούς αγώνας και τα παλέσματα και όλην εκείνην την ηρωικοτάτην και ξενίκουστον ένστασιν τίνος του ιερού Μάρκου του Εφέσου. Αυτά που έκανε ο Άγιος Μάρκος τα επιβεβαίωσε ο Θεός με τον Άγιο Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα και αιματέωσε τα κατά της Ευαγγελικής Αληθείας της Φλωρεντίας σα προμηχανήματα. Γι' αυτό λοιπόν ήθελα να το παρουσιάσω έτσι πολύ λίγα, είναι πολύ ωραίο κείμενο, για να φανεί ότι έτσι πίστευαν οι πατέρες μας για τους παπικούς, καμία σχέση, είναι αιρετικοί, είναι σχισματικοί, ας επιστρέψουν στην Εκκλησία και όλα όσα κάνουν οι σημερινοί μας εκκλησιαστικοί ηγέτες, όλα είναι προβληματικά. Γι' αυτό και ο Μητροπολίτης Αρτέμιος, ο Επίσκοπος Αρτέμιος, ο οποίος ζήτησε επανειλημμένος από τη Σερβική Εκκλησία να διακόψει τον διάλογο με τους παπικούς και να φύγει από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, γι' αυτό σήμερα διώκεται και έχουμε στο πρόσωπο του Επισκόπου Αρτεμίου, του Ράσκας και Πρισρένης ένα νέο ομολογητή Άγιο. Και όπως είπα και την προηγουμένη φορά, αυτό πρέπει να κάνουν και οι δικοί μας οι επίσκοποι. Όσους επισκόπους έχουμε, 3, 4, 5, 6 παραδοσιακούς, πρέπει να μην μείνουν μόνο στα λόγια. Περιμένουμε εμείς. Εμείς οι πρεσβύτεροι και οι ιερείς έχουμε λιγότερη δύναμη και λιγότερη ευθύνη από τους επισκόπους. Έχουμε και εμείς την ευθύνη μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι επίσκοποι είναι εκείνοι οι οποίοι πρέπει να διακόψουν το μνημόσυνο των αιρετικών, των οικουμενιστών. Περιμένουμε λοιπόν να ζητηθεί επισήμως από πολλούς επισκόπους, όπως έκανε ο Αρτέμιος, να σταματήσει ο διάλογος με τους παπικούς. Εδώ ο Άγιος Σπυρίδων τους έδιωξε μέσα από το ναό του.
και να φύγουμε και από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και να καταδικαστεί και η αίρεσης του Οικουμενισμού. Και έρχομαι έτσι στο δεύτερο θέμα της επικαιρότητας μας σήμερα εδώ, το οποίο έχει σχέση με τον Αρτέμιο. Υπάρχει ένα πολύ συγκινητικό κείμενο του Αρτεμίου. Ο Αρτέμιος, για όσους πρώτη φορά ακούν τι είναι ο Αρτέμιος, εγώ τον μνημονεύω και ως αρχιερέα μέσα στην Εκκλησία. Ο Αρτέμιος δυστυχώς καθιρέθη από την Σύνοδο της Σερβικής Εκκλησίας. Και μία πρώτη τοποθέτηση θα ήταν, μα καλά, αφού καθαιρέθηκε από την Εκκλησία, δεν είναι πλέον επίσκοπος. Μια Εκκλησία καθαιρεί κάποιον επίσκοπο, και εσείς Πάτερ Θεόδωρο και μερικοί έρχεστε και τον υποστηρίζετε και τον λέτε πως είναι ακόμη επίσκοπος και τον μνημονεύετε μάλιστα, και εξακολουθεί ο ίδιος να τελεί λειτουργίες. Δεν δέχθηκε την καθαίρεση ο Αρτέμιος και εξακολουθεί να κάνει λειτουργίες, διότι θεωρεί πως δεν είναι αυτός ο οποίος παραβαίνει τους κανόνες της Εκκλησίας, δεν είναι αυτός καθηρημένος. Καθηρημένη βάση των κανόνων είναι αυτοί οι οποίοι τον καθήρεσαν. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο σχόλιο από μία ιστοσελίδα, η οποία λέει τα εξής, το σχόλιο: «Οι καθηρημένοι εντός εισαγωγικών και οι καθηρημένοι ουσιαστικά». Οι εντός εισαγωγικών καθηρημένοι είναι ο Αρτέμιος και ο Σημαίων, δεν είναι αληθινά καθηρημένοι, διότι η Εκκλησία δεν είναι οι σημερινοί επίσκοποι και οι σημερινοί δεσποτάδες οι οποίοι καθαιρούν. Η Εκκλησία είναι διαχρονική. Στην Εκκλησία είναι και ο Άγιος Σπυρίδων. Στην Εκκλησία είναι και ο Άγιος Φώτιος. Στην Εκκλησία είναι και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Θα καθαιρούσαν ποτέ ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός και ο Μέγας Φώτιος? Θα καθαιρούσαν ποτέ τον Αρτέμιο, ο οποίος κάνει ό,τι έκαναν αυτοί? Πώς λοιπόν καθήρεσαν? Ποιος έχει δίκιο? Ο Αρτέμιος έχει δίκιο που ακολουθεί αυτός, και αυτός όντως δεν είναι καθηρημένος και καθηρημένοι είναι οι άλλοι. Έχει λοιπόν το εξής συγκριτικό κείμενο ο Αρτέμιος, σας το διαβάζω εδώ λίγο. Το απευθύνει της αδελφής αρχιερεύση της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας ανά την Οικουμένη. Το απευθύνει σε όλους τους επισκόπους, τους Ορθοδόξους. Πιστεύουμε εν Χριστώ Ιησού αδελφέ και στη λειτουργία. Πιστεύουμε πως έφτασαν στη σεβασμιότατά σας οι ειδήσεις για τα δυσάρεστα γεγονότα στη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, ήδη τα περί ημών του ελαχίστου αδελφού σας εν Κυρίω. Τα σημερινά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ποικίλα και πολυάριθμα, και συνεπώς θα έχετε ήδη ενημερωθεί πως ανήμερα της 50ης επετείου της μοναχικής μου κουράς απεφάσισε η Σύνοδος των Επισκόπων της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας την καθαίρεσή μου από το αξίωμα του επισκόπου και την επαναφορά μου στην τάξη των μοναχών. Δεν γνωρίζουμε ποιοι λόγοι αναφέρονται στις πληροφορίες τις οποίες ελάβετε και τι είναι τρόπο αυτές παρουσιάζονται. Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι πως εδώ στην πατρίδα μας στη Σερβία τα επίσημα ανακοινοθέντα, τα εκπορευόμενα εκ της διαρκούς Ιεράς Συνόδου και εκ της σερβικής κυβερνήσεως και ανακυκλούμενα δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης βρίθουν αναλυθιών, συκοφαντιών και αναποδείκτων κατηγοριών. Μικρή και πικρή γεύση του ενορχιστρωμένου αυτού διωγμού εναντίον ημών μπορείτε να λάβετε, μαθάνοντες ότι το Πατριαρχείο Σερβίας προμηνών κινήθηκε νομικά εναντίον του πρωτοσυγγέλου μου, του Αρχιμανδρίτου Σημεών Βιλόφσκι, ο οποίος ευρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη εκπονώντας τη διδακτορική του διατριβή στη Θεολογική Σχολή του Απηθή. Υπέβαλε κατά αυτού μήνυση για υπόνοια κατάχρησης εξουσίας. Μετά την συνακόλουθη έκδοση Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης, ο πατήρ Σημεών πέρασε 3,5 μήνες στις ελληνικές φυλακές αναμένοντας την κρίση του Αρείου Πάγου. Η δίκη πραγματοποιήθηκε στις 6 Εβδόμου του 2010. Ο Άριος Πάγος, δόξα τω Θεώ, να πούμε ότι μερικές φορές η δικαιοσύνη έρεται στο ύψος της, ο δικός μας Άριος Πάγος, ο δοξασμένος Άριος Πάγος από την εποχή της αρχαίας Ελλάδος. Ο Άριος Πάγος, με την υπαριθμό τάδια απόφασή του, η οποία εξεφωνήθη δημοσίως στις 13 Εβδόμου 2010, αθώωσε τον πατέρα Σημεών, απορρίπτοντας το αίτημα των σερβικών αρχών για έκδοσή του στη Σερβία, όπου θα δικαζόταν με την κατηγορία της υπόνοιας κατάχρησης εξουσίας. Ο Άριος Πάγος μάλιστα απεφάνθη ότι α, πρόκειται για προσχηματική δίωξη, ψεύτικη δίωξη,
όπισθεν της οποίας υποκρύπτεται δίωξη πολιτικών και θρησκευτικών φρονημάτων. Γιατί είναι αντιοικουμενιστής και γιατί αγωνίζεται για το Κόσοβο. Και β' ότι δεν θα τύχει δίκαιες δίκες στη Σερβία. Μην επιθυμώντας να σας αφήσω στο σκότος της παραπληροφόρησης όσον αφορά την υπόθεσή μας, δράτωμαι της ευκαιρίας να προσθέσω στην αγάπη σας, συνημμένος την παρούση, την από 13/9 επιστολή μου προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ένα εξαιρετικό κείμενο το οποίο δεν θα το διαβάσω όμως, έστειλε προς τη Σύνοδο και αναιρεί μία προς μία τις κατηγορίες. Το στέλνει αυτό προς τους επισκόπους για να δουν ότι δεν λένε αλήθεια οι άλλοι επίσκοποι. Εκ της αναγνώσεως της οποίας θα αποκτήσετε ιδίαν αντίληψη του πώς και γιατί επήλθε ο χωρισμός μεταξύ ημών και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Στην ελόγω επιστολή μας, η Διαρκής Ιεράς Συνόδος αντέδρασε λαμβάνοντας ακόμη μια αντικανονική απόφαση, βάσει της οποίας μας απαγορεύθηκε η τέλεση οποιασδήποτε ιερουργίας μέχρι τη σύγκληση της ιεραρχίας στις 17/11/2010. Αναμένοντας να μας δοθεί βήμα ώστε να προβούμε στην ημετέρα υπεράσπιση ενώπιον της Συνόδου, της Ιεραρχίας και ούτως ενώπιον όλων να λάμψει η αλήθεια, σεβαστήκαμε την απόφαση παρά το γεγονός ότι ήταν αντικανονική. Δυστυχώς δεν προσεκλήθημεν στη Σύνοδο της Ιεραρχίας. Τον δίκασαν χωρίς να τον καλέσουν. Η Σύνοδος αυτή τη φορά εξέφερε αντίον ημών απόφαση καθαιρέσεως και υποβιβασμού στην τάξη των μοναχών, χωρίς καν να μας δοθεί το αναφέρετο δικαίωμα της απολογίας, αλλά και ερήμην ημών, γεγονός που αντίκειται στους ιερούς κανόνες και στον καταστατικό χάρτη της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έχουμε προοφθαλμόν το παράδειγμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου, ο οποίος είχε επίσης αδίκως και αντικανονικός δικαστή καθαιρεθεί και εξοριστεί. Ο ίδιος ουδέποτε ανεγνώρισε την απόφαση της καθαιρέσεως, αλλά σε όλη του τη ζωή θεωρούσε τον εαυτό του ως κανονικό αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως και τελούσε τη Θεία Λειτουργία. Διό επράξαμε και εμείς παρομοίως. Δεν αποδεχθήκαμε την απόφαση της Συνόδου. Συνεχίζουμε να θεωρούμε τον εαυτό μας νόμιμο και ισόβιο κανονικό επίσκοπο Ράσκας Πρισδένης και επομένως τελούμε με τους μοναχούς και πιστούς μας την Θεία Λειτουργία αναλόγως των συνθηκών. Ενημερώνουμε ημάς περί όλων αυτών, αγαπητέ αδελφέ, με την ελπίδα αδελφικής κατανόησης και υποστήριξης, όπως τριαμβεύσει η αλήθεια και όπως παραμείνουμε σε πνευματική και κανονική κοινωνία με θυμώνα πάντων. Σας ευχόμεθα χαρούμενες και παραθεού ευλογημένες εορτές της του Χριστού Γεννήσεως και αναφωνούμε τον εφρόσινο χαιρετισμό, δόξα εν υψής της Θεό και επηγής ειρήνη, Χριστός ετέχθη. Ευλογημένο το νέο έτος 2011, ημέτερος εν αγάπη τον υπιάσαντος Χριστού αδελφός και συλλειτουργός, επίσκοπος Ράσκας Πρισδένης και Κοσυφοπεδίου Μετοχίων Αρτέμιος. Τώρα, μπροστά σε αυτήν την ομολογητική στάση του επισκόπου αυτού, που θυμίζει στάσεις Αγίων, μνημονεύει τον Άγιο Άνη τον Χρυσόστομο όντως, δέστε τώρα τι προκύπτει για αυτούς οι οποίοι τον διώκουν από το διαδίκτυο. Και αυτοί που τον διώκουν είναι προηγουμένως πολύ γνωστοί θεολόγοι εδώ, ακόμη και τα ονόματά τους δεν θέλω να πω, διότι τους θεωρούσαμε εδώ όλοι στην Ελλάδα ως νυπτικούς, ησυχαστάς, μεγάλους. Λοιπόν, από το διαδίκτυο, φωτογραφία του Πατριάρχου της Σερβίας Ειρηναίου που διώκει τον Αρτέμιο και του Μητροπολίτου Ειρηναίου Μπούλοβιτς, ενός των τριών που διώκουν τον Αρτέμιο. Τι λέει το ρεπορτάζ εδώ? Ο Πατριάρχης είναι από τη Ρομφαία, από έγκυρο ιστότοπο. Ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος επισκέφθηκε την Εβραϊκή Συναγωγή Σουκάτ Σαλόμ του Βελιγραδίου για την παραδοσιακή εβραϊκή εορτή Χανούκα, μια εβραϊκή εορτή που λέγεται Ελευθερίας και Φωτός. Να αναφερθεί ότι κατά την τελετή ο Πατριάρχης των Σέρβων κύριος Ειρηναίος άναψε και ο ίδιος ένα από τα 8 κεριά στη Λιχνία. Τον έχει φωτογραφία εδώ να ανάβει λιχνή μέσα στους Εβραίους, μέσα στη συναγωγή. Όχι με παπιστάς μόνο συμπροσευχές και με τους Εβραίους συμπροσευχές. Επίσης, εκτός από τον Πατριάρχη Σερβίας κύριο Ειρηναίο, τα κεριά στη Λιχνία άναψαν και
ο πρόεδρος της Σερβίας Μπόρις Τάντιτς, ο επίσκοπος Μπάτσκας Ιρηναίος Μπούλοβιτς, ο μουφτής της Σερβίας, όλοι εκεί, διαθρησκειακά, ο αποστολικός νούντσιος του Πάπα, όλοι εκεί μαζεμένοι, ο υπουργός θρησκευμάτων της Σερβίας, ο πρόεδρος της Εβραϊκής Νεολαίας Σερβίας και ο επίτιμος πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εβραϊκών Κοινοτήτων στη Σερβία, Άκα Σίγκερ. Ξέρετε τώρα γιατί λυπάμαι εγώ πιο πολύ? Λυπάμαι γιατί σκέφτομαι τι κάναν και οι δικοί μας ηγέτες για να πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι δώσανε, όλα αυτά που υφιστάμεθα τώρα τα πρόδωσαν, όπως προδίδουν τώρα και οι Σέρβοι στους Εβραίους και στη Μασονία για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα περάσαμε εμείς. Γιατί ό,τι κάνουν τώρα αυτοί τα κάνουμε και εμείς. Αυτό κάνουμε τώρα και εμείς. Μιμούνται εμάς όλοι αυτοί. Και από την ιστοσελίδα αυτή που λέει για καθυρημένους εντός εισαγωγικών και πραγματικά καθυρημένους, σας διαβάζω εδώ μερικούς κανόνες για την περίπτωση αυτή, που φαίνεται ποιος έχει δίκιο, ο Αρτέμιος που διαμαρτύρεται ή αυτοί οι οποίοι τον διώκουν? Δέστε λοιπόν τώρα εδώ οι καλοί θεολόγοι αγωνιστές μερικών ιστοσελίδων έχουν μαζέψει εδώ μερικούς κανόνες που λέει τα εξής. Τι κανόνες? Κανόν 65 των Αγίων Αποστόλων: ή της κληρικός ή λαϊκός εισέλθει συναγωγήν Ιουδαίων ή αιρετικών προσεύξαστε, καθερίστο και αφοριζέστο. Ποιος είναι καθυρημένος? Δική σου είναι η Εκκλησία, Πατριάρχα, Αρχιεπίσκοπε, είναι δική μας όλων των αιώνων. Οι κανόνες ρυθμίζουν την Εκκλησία και οι κανόνες καθερούν. Δεν καθερείτε εσείς όποιον θέλετε. Καθυρημένοι είστε εσείς που πήγατε και προσευχηθήκατε σε συναγωγή Εβραίων. Ο Άγιος Νικόδημος στην Ερμηνεία του λέει μεταξύ άλλων: ο παρόν κανόν διορίζεται ότι όποιος κληρικός ή λαϊκός ήθελε να έμβει μέσα στη συναγωγή των Ιουδαίων και αιρετικών χάρη προσευχής, ο μεν κληρικός ως μεγάλα αμαρτήσας να καθαίρεται εν ταυτό αμέσως και να αφορίζεται, ο δε λαϊκός να αφορίζεται μόνον. Κανόν 70 των Αγίων Αποστόλων: ή της επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ή όλος του καταλόγου των κληρικών νηστεύει με τα Ιουδαίων ή εορτάζει με ταυτόν, σε γιορτή τους πήγαν, ή δέχει το παραυτόν τα της εορτής ξένια ή ονάζημα ή τιτιούτων, καθερίστο, ή δε λαϊκός αφορισέστο. Λοιπόν, και μόνο από αυτούς τους κανόνες φαίνεται ποιοι είναι καθυρημένοι και ποιοι δεν είναι καθυρημένοι. Και έρχομαι τώρα σε ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας που έχει σχέση εν μέρη με την κάρτα του πολίτη. Μου εστάλει από κάποιαν ιστοσελίδα ένα αυθεντικό έγγραφο του αρχηγού της αστυνομίας του Ελευθερίου Οικονόμου, ο οποίος φαίνεται σοβαρός άνθρωπος. Εγώ μερικές φορές που τον έχω δει μου φαίνεται σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος στέλνει ένα γράμμα στον Αρχιεπίσκοπο. Και να δείτε τώρα τι μπορούμε να πάθουμε όταν δεν προσέχουμε. Θυμάστε τι θόρυβος έγινε εδώ με τους αστυνομικούς που τους απέταξαν και ξεσηκώθηκαν για η υποστήριξη των αστυνομικών του κόσμου τα πρόσωπα, ακόμη και επίσκοποι. Κατά την εκτίμησή μου βιάστηκαν οι αστυνομικοί και παρασύρθηκαν. Θα σας διαβάσω το έγγραφο το οποίο: Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο. Μακαριότατε, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα του τύπου αναφορικά με τα νέα υπηρεσιακά δελτία ταυτότητας του ένστολου προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και τις αιτιάσεις που διαζώσεις προέβαλαν αστυνομικοί στο πλαίσιο συνάντησής τους με την αγιότητά σας για το θέμα αυτό, αυτοί οι αποταχθέντες πήγαν και συνάντησαν τον Αρχιεπίσκοπο. Οφείλουμε με τον προσήκοντα σεβασμό και προς αποκατάσταση της αληθείας να σας πληροφορήσουμε τα ακόλουθα. Τα νέα υπηρεσιακά δελτία ταυτότητος του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών εκδίδονται από την αρμόδια προς τούτο Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας
που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου της χώρας μας. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα υπηρεσιακά δελτία ταυτότητας είναι αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις για τα δελτία ταυτότητας των πολιτών. Ό,τι έχουν οι δικές μας ταυτότητες, έχουν και εκείνα. Και την χάνουν της εγκρίσεως της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η μηχανική αναγνώσιμη ζώνη που εμφανίζεται στην οπίσθια όψη του δελτίου περιέχει αποκλειστικά ορισμένα από τα εκτυπωμένα επί του δελτίου στοιχεία ως πρόσθετο μέσο διασφάλισης του δελτίου από παραποιήσεις, νοθεύσεις ή πλαστογραφήσεις. Πέραν των ανωτέρων, και τα υπογραμμίζει εδώ από κάτω, το υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητος δεν φέρει ούτε περιέχει άλλα στοιχεία, μαγνητικές ταινίες, το barcode που λέγαμε, δεν έχει barcode, ηλεκτρικά μικροκυκλώματα, chips, δεν έχουν, ή οποιοδήποτε άλλο εμφανές ή μη τεχνικό μέσον, στοιχείο, σύμβολο ή αριθμό που να αντίκειται στην νομιμότητα, πολλό δε μάλλον να αντιβαίνει στις επιταγές της χριστιανικής πίστης. Διαβεβαιώνει με το κύρος ένας αστυνομικός, τι ξεσηκώθηκαν, δεν έχει τίποτα μέσα. Τους είπαμε να πάρουν την ταυτότητά τους χωρίς να υπάρχει λόγος και έδειξαν απειθαρχία και ανυπακοή. Ούτε τσιπ έχει, ούτε το 666, ούτε αντίκειται στη χριστιανική μας πίστη. Δυστυχώς διάφορα άτομα εκ των κόλπων του σώματος για διευκρίνηση τους λόγους, εκμεταλλευόμενα το θρησκευτικό συνέστημα των αστυνομικών, διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες και στοιχεία περί δήθεν ύπαρξης στα ελόγου δελτία ταυτότητος αριθμών ή συμβόλων που προσβάλλουν την Εκκλησία και θίγουν την πίστη στο Θεό, επιχειρώντας με τον τρόπο αυτό να πλήξουν το κύρος της ελληνικής αστυνομίας και να διασπάσουν την συνοχή του προσωπικού της. Μας διαβεβαιώνει ο αρχηγός της αστυνομίας που δεν έχει μέσα τίποτε που να θίγει την πίστη μας, των αστυνομικών τουλάχιστον εκεί. Από τη θέση του αρχηγού του σώματος διαβεβαιώνουμε την αγιότητά σας ότι η ελληνική αστυνομία και το προσωπικό της σέβονται απολύτως τους κανόνες και τα σύμβολα της Ορθοδοξίας, προσβλέπουν στη Θεία Προστασία για την εκπλήρωση της αποστολής τους και καμία ψευδής και ανυπόστατη φήμη δεν θα καταφέρει να πλήξει το θρησκευτικό συνέστημα του προσωπικού, ούτε να διασπάσει τη συνοχή ενός σώματος το οποίο ανέκαθεν υπήρξε βασικός τροφοδότης του χριστιανικού. Λοιπόν, εδώ έστειλε ο Μητροπολίτης Κονίτσης, πάντοτε έχει ευαισθησίες ο Ανδρέας, και μας διαμαρτύρεται για μία φήμη τον τελευταίο καιρό, μία φήμη αυτόχρημα εφιαλτική διατρέχει ολόκληρη την ακριτική μου επαρχία. Η φήμη λέει ότι το 583 τάγμα πεζικού Κονίτσης όσο νούπο καταργείται. Και λέει εδώ, αν ομιγέννητο η φήμη επαληθευθεί και το 583 καταργηθεί, αυτό θα αποτελέσει θανάσιμο πλήγμα για την περιοχή μας. Ήδη κάποιες υπηρεσίες έχουν καταργηθεί και κάποιες άλλες θέλουν υποκατάργηση. Ο αριθμός των συνοριακών φυλάκων έχει ελαστοχοποιηθεί. Αν τώρα πάψει να υφίσταται και το τάγμα, η ακριτική μας επαρχία θα παραμείνει πλέον αφύλακτη και ανυπεράσπιστη από τους διαφόρους παρανόμους διακινητές των ναρκωτικών και από τα ποικίλα κακοποιά στοιχεία που ευλόγως θεωρούν την Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι. Αν δεν ληφθεί υπόψη ότι από τις 17 Δεκεμβρίου, το άκουσα και εγώ και εγώ ανησύχησα, από τις 17 Δεκεμβρίου εφέτος τώρα καταργείται για τους Αλβανούς η βίζα, τότε μπορεί κανείς να αντιληφθεί τι έχει να γίνει. Και λέει και άλλα και επισημαίνει τον κίνδυνο και λέει δεν πρέπει να καταργηθεί το 583. Τώρα μία άλλη πληροφορία. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τελειώνω. Είχα φέρει εδώ μερικά έντυπα για να σας παρουσιάσω με πολύ καλά θέματα. Θα τα αφήσω και θα σας παρουσιάσω την άλλη φορά. Από τον Σωτήρα, από τη δράση του Σωτήρος πάλι,
και από ένα πολύ σπουδαίο και λίγο γνωστό σε εσάς περιοδικό, Χριστιανική Βιβλιογραφία, εξαιρετικό περιοδικό. Θα σας τα πω την άλλη φορά. Τώρα απλώς 2-3 θέματα από τον Ορθόδοξο τύπο μόνον και μετά θα έχουμε και λίγη συζήτηση. Το φύλλο του Ορθοδόξου τύπου, το καινούριο, δημοσιεύει λίγο καθυστερημένα και το δικαιολογεί στην αρχή, γιατί ένα θαυμάσιο άρθρο του Μητροπολίτου Ναυπάκτου, του Ιεροθέου, με τίτλο «Διατί αποτελούν αίρεσιν η μεταπατερική νεοπατερική θεολογία» του Μητροπολίτου Δημητριάδος. Και έχει εδώ θαυμάσια κατοχήρωση ο Ναυπάκτου ότι αυτά τα οποία λέγονται εκεί είναι αιρετικά. Τι κάνετε όμως, Άγιε Ναυπάκτου, γιατί δεν καταγγέλλετε την Ακαδημία επί αιρέσεις στη Σύνοδο να λάβει μέτρα? Ωραία τα διαπιστώνουμε, αλλά πού είναι τα πρακτικά μέτρα? Κάντε έγγραφο όπως έκανε ο Αρτέμιος και να πείτε ότι να λάβει μέρος, να λάβει θέση η Σύνοδος. Το έκανε αυτό ένας επίσκοπος. Το έκανε ο Γλυφάδος, ο Παύλος, σας το είπα την άλλη φορά. Και ζητάει από την Διαρκή Σύνοδο να λάβει μέτρα εναντίον της Ακαδημίας του Μητροπολίτου Δημητριάδος για όσα είπε, να καταργηθούν οι πατέρες, για όσα είπε περί της μεταπατερικής θεολογίας. Σε ένα, μια άλλη είδηση έχει ενδιαφέρον. Θα σας πω πρώτα την πιο σκληρή, που όντως και εμένα με εσόκαρε. Μπουζούκια, βιολιά και λαϊκή βάρδη εντός του Ιερού Ναού του Αγίου Παντελεήμονος. Δυστυχώς, παρακαλώ, είπα ότι γράφονται αυτά όλα, δεν ακούγομαι εγώ. Οι ψήθυροι γράφονται στην κάμερα. Δυστυχώς, πρέπει να τα πούμε, δυστυχώς με ευθύνη του Αρχιεπισκόπου. Λέει λοιπόν το ρεπορτάζ. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κύριος Ιερώνυμος αποφάσισε να οργανώσει μουσική εκδήλωση των μεγαλύτερων ιερών ναών των Αθηνών και των Βαλκανίων, των Άγιων Παντελεήμονα Χαρνών, με σκοπόν εισαγωγικά την ανάδειξη και τη βίωση των πνευματικών και πολιτιστικών μας αγαθών και την κοινωνική αλληλεγγύη. Κλείνω τα εισαγωγικά. Εντός του Ιερού Ναού θα ευρίσκονται, εκτός από τα σχοροδίας ψαλτικής και μουσικά όργανα, δια να εκτελεστούν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη από λαϊκούς ερμηνευτάς, όσοι είναι ο Γεώργιος Νταλάρας και άλλοι. Μέσα στην εκκλησία, τραγουδιστές μπουζούκια με τον Νταλάρα. Ευθέως θα είπομεν, Ορθόδοξος τύπος τολμάει, ευθέως θα είπομεν, παρακαλώ. Ευθέως θα είπομεν ότι η ενέργεια του Αρχιεπισκόπου είναι τουλάχιστον ασεβής, διότι δεν είναι δυνατόν εις τον ιερόν χώρο στον οποίο τελούνται η Θεία Λειτουργία και τα Ιερά Μυστήρια να τοποθετηθούν μπουζούκια, κιθάρες, μαντολίνα, βιολιά και οι λαϊκοί βάρδοι να μετατρέψουν με ευθύνη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής τον Ιερό Ναό, εις Μπαλκοσένικο και εις χώρο όπου οι προσκεκλημένοι θα χειροκροτούν θερμώς τους μουσικούς και τους τραγουδιστάς. Και έχει κι άλλα, τα παραλείπω για να μην χάνουμε καιρό. Ένα άλλο θέμα έχει σχέση πάλι με τον Αρχιεπίσκοπο, παρακαλώ. Και έχει επίσης σχέση με το θέμα του χωρισμού εκκλησίας και πολιτείας. Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Φαίνεται από ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου για να προχωρήσουμε στον χωρισμό εκκλησίας και κράτους. Παρακαλώ. Δεν είναι το θέμα απλό. Εγώ παλαιότερα είχα γράψει στο βιβλίο μου «Φραγκέψαμε», ένα παλιό μου βιβλίο που εξαντλήθηκε τώρα, το ξανατυπώσουμε, «Φραγκέψαμε», και σας είπα ότι ένας μοναχός μου είχε πει τότε: «Πάτερ, μήπως πρέπει να βάλουμε ερωτηματικό, φραγκέψαμε, μήπως δεν φραγκέψαμε? Μήπως φραγκεύουμε, αλλά ακόμη κρατούμε. Φραγκέψαμε? Αλλά φραγκέψαμε, παραφραγκέψαμε». Τότε λοιπόν είχα γράψει ότι ο χωρισμός εκκλησίας και πολιτείας θα είναι το αποκορύφωμα της εκκοσμικεύσεως της εκκλησίας και του αποχριστιανισμού της Ελλάδος. Αποχριστιανίζεται η Ελλάδα, όπως αποχριστιανίστηκε η Ευρώπη και η Αμερική. Σε εμάς εδώ, λόγω του δεσμού εκκλησίας και πολιτείας, ήταν και η πολιτεία χριστιανική.
Τώρα με το χωρισμό θα αποχριστιανιστούν όλα. Θα φύγουν τα θρησκευτικά από τα σχολεία, θα φύγουν οι τελετές, οι επίσημες, θα φύγει ο όρκος των δημοσίων υπαλλήλων. Θα μας απαγορεύουν να κάνουμε και το σταυρό μας ακόμη. Λοιπόν, είναι δυνατόν τόσο εύκολα ένα θέμα να συμφωνεί ο Αρχιεπίσκοπος με τον Πρωθυπουργό? Διαμαρτύρεται, δόξα τω Θεώ, για το θέμα αυτό ποιος? Όχι, ο συνυποψήφιος για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο, ο Μητροπολίτης Σπάρτης, ο Ευστάθιος, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη και τον ρώτησαν για το θέμα αυτό. Του είπαν: έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια από τις αρχιεπισκοπικές εκλογές, γιατί δεν μιλήσατε όλο το διάστημα αυτό? Όντως, ο Σπάρτης δεν μίλησε. Υποψήφιος αρχιεπίσκοπος, σιωπά κι αυτός. Γιατί δεν μιλάς? Το ότι δεν θέλησα να μιλήσω είναι θέμα χαρακτήρα και ήθους. Να πω τι τώρα ή μετά τις εκλογές. Μερικοί από τους αρχιερείς πίστεψαν ότι εγώ θα οργανώσω την αντιπολίτευση μέσα στην ιεραρχία. Μην οργανώνεις αντιπολίτευση, Άγια Σπάρτης, αλλά παίζει για τα θέματα τα σπουδαία. Δεν είπαμε να κάνεις αντιπολίτευση. Συμμερίζεστε την κριτική που δέχεται? Ας τα αφήσουμε αυτά. Ο Πρωθυπουργός μέσω διαδικτύου αποκάλυψε πως συζητά με τον Αρχιεπίσκοπο τον διαχωρισμό των σχέσεων κράτους και εκκλησίας. Και απαντάει ο Σπάρτης: κάποιος πνευματικός άνθρωπος στο πρόσφατο παρελθόν είχε πει: θα είναι νεκροθάφτης της χώρας μας όποιος επιβάλλει τον χωρισμό εκκλησίας-πολιτείας. Νεκροθάφτης της χριστιανικής Ελλάδος, λέω εγώ. Λέγεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι έχει αρχίσει ο διάλογος για τον χωρισμό των 2 πλευρών. Αλλά αυτό το αγνοούν παντελώς τα εκκλησιαστικά όργανα. Δηλαδή αυτό είναι μπηχτή εναντίον του Αρχιεπισκόπου. Πώς κάνει διάλογο μόνος του, χωρίς εμάς να μας ενημερώνει? Εμείς δεν ξέρουμε τίποτε. Και υπάρχει το εξής σχόλιο για το θέμα αυτό του Ορθοδόξου τύπου, που είναι πολύ καλό σχόλιο, και λέει: ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου την 7η Δεκεμβρίου, προημερών, διέψευσε κατηγορηματικώς ότι συνεζήτησε μέρα του Πρωθυπουργού το θέμα χωρισμού κράτους-εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος προέβη στην δήλωση αυτήν μετά τα δηλώσεις του Μητροπολίτου Σπάρτης κ. Ευσταθίου στην κυριακάτικη εφημερίδα Real News, ότι οι εκκλησιαστικά όργανα δεν γνωρίζουν τίποτε και ότι όποιος επιχειρήσει ή αποδεχθεί τον χωρισμό θα είναι νεκροθάφτης. Γεννάται όμως ένα μεγάλο ερώτημα: γιατί ο Αρχιεπίσκοπος δεν προέβη εις διάψευση όταν ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου εδήλωσε παραμονάς των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών για να πάρουν ψήφους αριστερών της 7ης Νοεμβρίου ότι έχει συμφωνηθεί ο χωρισμός εκκλησίας κράτους? Με ποιον συμφωνήθηκε? Γιατί δεν βγήκε ο Αρχιεπίσκοπος τότε να πει ότι, και τώρα που τον κρίνει ο Σπάρτης, τώρα βγαίνει και λέει ότι όχι, εγώ δεν έχω καμία δέσμευση για τον χωρισμό εκκλησίας και πολιτείας? Και παρακάτω όλα τα σχετικά. Αυτά λοιπόν σήμερα από την εκκλησιαστική επικαιρότητα. Σταματώ εδώ, και τα ενδιαφέροντα από μερικά θα τα συνεχίσουμε την άλλη Κυριακή.